τέτοιος καταγγελτικός λόγος, ο οποίος δεν αποδεικνύεται ποτέ και πουθενά, απέναντι σε μια ανώνυμη εταιρεία που εμείς είχαμε την πρόνοια από την απόλυτη σιγή που είχε ως εταιρεία, να είναι πρωταγωνιστή σήμερα και να την αντιγράφουν ακριβώς το καταστατικό της και άλλες περιπέτειες που δεν είχαν την πρόνοια να συστήσουν τέτοιες εταιρείες, και σήμερα να αποτελεί τον κανόνα για τη χώρα, τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι στο μυαλό πολλών είναι μπερδεμένη η ιστορία των αναπτυξιακών εταιριών έτσι όπως τις ξέρανε μέχρι τώρα, οι οποίες πρωτίστως υπηρετούσαν κομματικές ανάγκες και πολιτικές ανάγκες προσώπων, απέναντι σε μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ δυναμική και η οποία όλες τις ενέργειες ως οφείλει να τις κάνει και κατ' υπερβολή τις βγάζει στο δικό της, στη δική της ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται όλοι. Μου κάνει επίσης όμως μεγάλη εντύπωση όταν ο επικεφαλής κάποιας από τις παρατάξεις εδώ επισκέφθηκε μια άλλη αναπτυξιακή εταιρεία, βγήκε μετά από την συνάντηση εκφιάζοντας την εταιρεία. Ενώ αντίστοιχα όταν επισκέφθηκε το Πελοπόννησος ΑΕ δεν διατύπωσε καμία ένσταση, δεν ζήτησε απολύτως κανένα στοιχείο και καμία εξήγηση σε αυτά που κάνει η εταιρεία. Μεγαλύτερη όμως είναι η έκπληξή μου όταν έγκριτος δικηγόρος που ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με ανώνυμες εταιρείες έρχεται και διατυπώνει αυτή την ηράκλεια άποψη ότι η Πελοπόννησος ΑΕ είναι αόρατη και αόριστη, γνωρίζοντας ο ίδιος πάρα πολύ καλά ότι υπόκειται σε ειδικούς κανόνες, σε ειδικό νομικό πλαίσιο και σε ειδικούς ελέγχους. Αυτό μόνο και μόνο για την ιστορία.